θέλω να ευχαριστήσω την ιστορική χορωδία του Ορφέα της Τρίπολης, από τον πρόεδρο τον Μίμη τον Φωτόπουλο, τη μαέστρο τη Χριστίνα Θανασοπούλου και όλα τα μέλη της χορωδίας, που μου κάνουν τη μεγάλη τιμή να γιορτάσουν τα 40 χρόνια, γιατί είναι επετειακή χρονιά φέτος για τον Ορφέα, με το φίλο του, τον μαέστρο τον Παναγίου τον Μπαρμπάτη. Αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και το κάνω με μεγάλη χαρά και με μεγάλη αγάπη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, να πω ότι το έργο του Ορφέα είναι τεράστιο και δεν έχει μόνο παρελθόν, έχει και μέλλον, γιατί έχει άξιους ανθρώπους, από τον πρόεδρο, όπως είπα, μέχρι και όλα τα μέλη της χορωδίας, που συνεχίζουν να προσφέρουν και μάλιστα ανιδιοτελώς στον πολιτισμό. Τολμώ να πω με τη φτωχή μου εμπειρία, την ταπεινή μου εμπειρία, ότι ο Ορφέας είναι, συγκαταλέγεται σε μία από τις καλύτερες χορωδίες που έχει η πατρίδα μας, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, είναι συνομολογείται πανελλήνια. Με τον Ορφέα με συνδέουν... Με την ευκαιρία, πείτε μας δύο λόγια, πόσα χρόνια γνωρίζετε και συνεργάζεστε με την χορωδία? Αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ερχόμουν εδώ από τον προηγούμενο πρόεδρο της χορωδίας που δεν είναι στη ζωή του. Ο μαέστρος, ο κύριος Βασίλης Τζαβάρας, κύριο... σε θυμάται παιδί. Από τον κύριο, τον πρώτο της μαέστρο, το Βασίλη τον Τζαβάρα, όταν εγώ ήμουν βοηθός του Διονύση του Αποστολάτου. Μιλάμε για 30 χρόνια πίσω ίσως τώρα, έτσι. Αλλά με τον Ορφέα συνταξιδέψαμε μαζί ίσως τη μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ στη ζωή μου, στο Μέγαρο και στο Καλλιμάρμαρο, το περίφημο Όλη η Ελλάδα για το Μίκη. Είναι κάτι το οποίο έχει χαρακτεί στις μνήμες όλων όσους το παρακολούθησαν και κυρίως αυτών που τραγούδησαν. Το μεγάλο μας Μίκη να διευθύνει στο φινάλε από το Καροτσάκι και να σηκώνονται τα μάρμαρα του Καλλιμάρμαρου. Αλλά η συνεργασία μας συνεχίζεται και σε άλλες συναυλίες και στην τηλεόραση μαζί, και τι να πρωτοθυμηθώ. Τώρα, το Σάββατο, ο κόσμος μπορεί να γίνει μία χοροδία μαζί με τη χοροδία και τους εκλεκτούς σολίστ που θα έρθουν από την Αθήνα, λυρικούς σολίστ, και θα κάνουμε ένα ταξίδι σε μία πόλη μαγική. Την πόλη της ψυχής μας, που για σας και για μένα σήμερα είναι η Τρίπολη, αλλά και την πόλη της ψυχής του κάθε ανθρώπου, έτσι όπως την ονειρεύτηκε και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, με το περίφημο «Μια πόλη μαγική», και ο Μίκης ο Θοδωράκης με τη μαγική πόλη του Ιάκωβου Καμπανέλη. Πριν από λίγο, στις πρόβες, είπατε ότι έχετε κάποιες καινούριες ενορχιστρώσεις. Πείτε μας γι' αυτό λίγο. Ναι, είναι φέτος το πρώτο ουσιαστικά εγχείρημα που μπλέκω και τους δύο συνθέτες με ιστορικά στοιχεία αναφοράς. Ο Μίκης και ο Μάνος έχουν μία παράλληλη ιστορία. Καταρχήν έχουν γεννηθεί την ίδια ημερομηνία. Έτσι, το 1925, αν δεν απατώμαι, ο ένας στην Ξάνθη και ο άλλος στη Χίου. Η πορεία τους, ο ένας πλάι στον άλλον, είναι η ιστορία του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή, μετά το θάνατο του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη, είναι οι συνεχιστές και αυτοί που διαμόρφωσαν το σύγχρονο ελληνικό έντεχνο, αλλά και λαϊκό μας τραγούδι, πέραν της συμφωνικής τους μουσικής. Ευρήκα λοιπόν, επειδή έχω ένα χρέος μεγάλο και στο Μάνο και ετοιμάζω κάτι πολύ μεγάλο τον επόμενο χρόνο, σαν το έργο που έχω κάνει στο Μίκη, γίνεται μία μικρή πρεμιέρα το Σάββατο εδώ, και έχω φέρει τις πρώτες καινούριες μου ενορχιστρώσεις πάνω στο Μάνο Χατζηδάκη, τις οποίες θα αποδώσει για πρώτη φορά ο Ορφέας της Τρίπολης, και αυτό είναι τιμή για μένα. Τις ενορχιστρώσεις του Θοδωράκη τις έχει ξαναπεί, όπως είπαμε, και στο Καλλιμάρμαρο και στο Μέγαρο μαζί μου. Αλλά τώρα είναι ο συνδυασμός των δύο συνθετών και το καινούριο είναι ο Μάνος. Άρα δηλαδή μια πόλη μαγική. Άρα να καλέσουμε όλο τον κόσμο να ταξιδέψει μαζί σας στην εκδήλωση. Να έρθει όλος ο κόσμος,
να τραγουδήσει και κυρίως να τιμήσει την ιστορική αυτή χοροδία και όχι εμένα. Εγώ πλέον έτσι όπως με κάνουν τα παιδιά να νιώθω, παρότι είμαι ένας καλλιτέχνας που κάνω μια καριέρα που γνωρίζετε, νιώθω κι εγώ ένα μέλος της οικογένειας αυτής και το σημαντικό δεν είναι στη συναυλία αυτή αν εγώ τις 800 μου συναυλίες θα τις κάνω 801. Έρχομαι γιατί γιορτάζει τα 40 χρόνια Ορφέας και είναι μεγάλη προσφορά στον τόπο και όχι μόνο στον τόπο, είναι και άξιος πρεσβευτής του τόπου σε υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ωραίο και με έναν άνθρωπο που αγαπάμε πολύ. Όπως σας είπε και ο ίδιος, είναι πολλά χρόνια συνεργασίας του Παναγή Μπαρμπάτη με τον Ορφέα και από αυτή την συνεργασία έχουμε να λάβουμε πολλά πράγματα, τόσο από τη μουσική ιδιοφυΐα που παρουσιάζει ο Μπαρμπάτης στην ορχήστρωσή του στα κομμάτια, όσο και από την προσωπικότητά του και τη φιλοσοφία που έχει τον διέπει μέσα από κάθε τραγούδι, το πώς το αναλύει και πώς το μας το περνάει και μας το διδάσκει. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ο μάστρος όχι απλά να διευθύνει και να λέει νότες, αλλά να σε βάζει στην ψυχή του έργου, στην ψυχή του συνθέτη, στην ψυχή του στιχουργού. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τον Παναγιώτη τον Μπαρμπάτη χρόνια και γι' αυτό επιμένουμε στην φιλία και στην αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο της Τρίπολης να έρθει στη συναυλία. Έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι το Μαλλιοροπούλιο δεν χωράει και πάρα πολύ κόσμο. Όμως τεχνικά είναι ο καλύτερος χώρος που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Και όταν λέω τεχνικά, εννοώ ο φωτισμός, η ηχητική του χώρου, αλλά και η ζεστασιά που έχει, γιατί εκεί πράγματι, όπως είπε ο Μαέστρος, μπορεί να γίνει κοινό και χοροδία, μια κοινή χοροδία και να βγει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Εμείς να πούμε στον Παναγή, να του ευχηθούμε να είναι πάντα γερός, να είναι πάντα άξιος, να έχει πάντα αυτή την ικανότητα και την έμπνευση να φτιάχνει συνθέτες, να φέρνει στον σύγχρονο κόσμο έναν παλιότερο συνθέτη και να τον περνάει με έναν τρόπο ο οποίος να είναι πολύ μοντέρνος, γιατί αυτές είναι οι ορχηστρώσεις του Παναγίου Μπαρμπάτη και βατές από τους χοροδούς που έχουν να τις ερμηνεύσουν. Φυσικά έχουμε και τρεις πολύ μεγάλους καλλιτέχνες μαζί. Έχουμε τον κύριο Αντώνη Κοροναίο που έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα μαζί του σε ένα μεγάλο έργο που είχε κάνει ο Ορφέας με ποίηση και τραγούδια. Μελωδίες ποιητών ήταν ένα σπουδαίο έργο. Και μέσα από αυτές τις όλες διαδικασίες και πολλά τα έργα τα οποία έχουμε κάνει θεωρούμε ότι προβαλόμαστε, ότι προχωρούμε κι εμείς μπροστά, ότι κάνουμε τον εαυτό μας καλύτερο μέσα από τη μουσική και μέσα από τους στίχους.